Οι αυξήσεις των δημοτικών τελών έρχονται ξανά στο προσκήνιο μετά τη διαμαρτυρία των μελών του ΚΕΠΑΒΗ και την απάντηση του Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με την οποία τα δημοτικά τέλη δεν αυξήθηκαν πάνω από το ποσοστό του πληθωρισμού. Στο θέμα αναφέρθηκε ο επικεφαλής της παράταξης Συνεργασία για την Αλλαγή Φίλιππας Φίλιος, υπογραμμίζοντας πως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, οι αυξήσεις των δημοτικών τελών από το 2005 μέχρι σήμερα αγγίζουν έως και το 180%. Οι πίνακες είναι μπροστά μου. Από 0,8 έχουν φτάσει στο 1,95 για τα σπίτια και από 2 έχουν φτάσει στο 5,10 για τα καταστήματα. Και ο δημοτικός φόρος από το 0,15 έχει πάει στο 0,25. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για τεράστια ποσά τα οποία καταβάλλουν σήμερα οι δημότες για να εξοφλήσουν τα υπέρογκα χρέη τα οποία έχει δημιουργήσει η Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Φίλιος επανέλαβε τη θέση της αντιπολίτευσης του Δήμου Ιωαννιτών ότι τα τελευταία δημοτικά συμβούλια που πραγματοποιήθηκαν στις 27 και 28 Δεκεμβρίου δεν ήταν νόμιμα και κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να λειτουργεί με νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες, ενώ αναφέρθηκε στα θέματα του πρώην ξενία και των προσλήψεων στο ΚΑΠΗ. Δεν είναι δυνατόν ούτε να ευνηδιάζεις, ούτε να αποκρύβεις, ούτε να λειτουργείς με παράνομη σύνθεση. Το Συμβούλιο πρέπει να λειτουργήσει πιο συχνά, πιο ξεκάθαρα, πιο ενημερωμένα, για να συμβάλλουμε όλοι πραγματικά με τις προτάσεις μας, με τις ιδέες μας για το καλύτερο της πόλης. Με τα ΚΑΠΗ εμφανίστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει να κάνει με τις προσλήψεις. Υπάρχουν αποφάσεις των ΚΑΠΗ, οι οποίες έχουν προσβληθεί, διότι δεν τηρήθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ενιαίου νομικού προσώπου τον ΚΑΠΗ, και ως προς το προσωπικό και ως προς τις προσλήψεις των γιατρών. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ΚΑΠΗ είναι ένας μηχανισμός συμπληρωματικός της δημόσιας υγείας. Είναι ένας μηχανισμός που δεν έχει να κάνει μόνο με την ψυχαγωγία και με τον ελεύθερο χρόνο των ηλικιωμένων, αλλά έχει να κάνει και με την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. Οφείλουν λοιπόν να προσλάβουν στο ΚΑΠΗ γιατρούς ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες των χιλιάδων συνταξιούχων της πόλης μας.